Καλησπέρα και από μένα. Δεν θα αναφερθώ εγώ στη δική μου βιβλιοθήκη, αλλά θα καταθέσω τη δική μου εμπειρία αυτά τα χρόνια ως υπάλληλος της βιβλιοθήκης, αλλά και την άλλη πλευρά ως πολίτης που θα ήθελα, ή μάλλον οραματίζουμε, πώς θα ήθελα να λειτουργούν οι δημόσιες βιβλιοθήκες του μέλλοντος. Τις τελευταίες δεκαετίες ακούμε πολύ συχνά να μιλάμε για εθνική πολιτική βιβλιοθηκών κτλ. Πάντα υπήρχαν οι καλές προθέσεις, αλλά για διάφορους λόγους δεν επετεύχθηκαν. Οι βιβλιοθήκες μας λειτουργούσαν αποστασιοποιημένα, ανεξάρτητες η μία από την άλλη, σε μεγάλο ποσοστό και οι δημόσιες, αλλά σε ένα ποσοστό όμως λειτουργήσαν αρκετά καλά, γιατί εκμεταλλεύτηκαν κάποιες συγκυρίες. Θα συντομεύσω το λόγο μου, δεν θα πω όσα είχα να πω ουσιαστικά. Έχω χωρίσει το λόγο μου σε τρεις ενότητες, η μία διοικητική διάρθρωση των δημοσίων βιβλιοθηκών, η άλλη δικτύωση των δημοσίων βιβλιοθηκών και οργάνωση διαχείριση των συλλογών και η τρίτη κοινωνική δικτύωση. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομη. Αναφερόμενοι λοιπόν στη διοικητική διάρθρωση των δημοσίων βιβλιοθηκών, οραματίζουμε επάνω-επάνω να βρίσκεται η ηγεσία του Υπουργείου και ένα Εθνικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών, αμέσως που θα χαράσουν βέβαια την εθνική πολιτική, ενώ πιο κάτω από το Υπουργείο Παιδείας, η Γενική Διεύθυνση Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων και Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, που θα έχουν μέσα και τις σχολικές βιβλιοθήκες, και ειλικρινά σήμερα δεν άκουσα καθόλου να αναφέρονται και πραγματικά με στενοχωρεί αυτό, γιατί έχουμε συνεργαστεί αρκετά και στην περιοχή μας και υπάρχει μια ευαισθησία σε αυτό. Κάτω από τη Γενική Διεύθυνση Βιβλιοθηκών να υπάρχουν διευθύνσεις βιβλιοθηκών ΓΑΚ εκπαιδευτικής τηλεόρασης και διεύθυνση εκπαιδευτικής δικτύωσης και διαβίου μάθησης. Αν κοιτάξουμε το χάρτη που βρίσκονται οι δημόσιες βιβλιοθήκες και μάλιστα τον καλλικρατικό χάρτη, θα δούμε ότι υπάρχει μια φοβερή ανισομερής κατανομή. Δηλαδή μπορείτε να δείτε στην περιφέρεια Κρήτης, Νοτίο Αιγαίο, υπάρχει μόνο μία βιβλιοθήκη. Αττική, Ήπειρο, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Δυτική Ελλάδα 2, στη Δυτική Μακεδονία 3, τέλος πάντων και φτάνουμε μέχρι την Πελοπόννησο που έχει 10. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει γίνει μια μελέτη, αλλά ως έτυχε. Έτσι λοιπόν, φαντάζομαι ότι κάτω ακριβώς από τη Γενική Διεύθυνση Βιβλιοθηκών και τις διευθύνσεις της, υπάρχουν και μία περιφερειακή δημόσια βιβλιοθήκη. Αυτή η περιφερειακή δημόσια βιβλιοθήκη είναι υπεύθυνη για να διαχέει προς τα κάτω την εθνική πολιτική που ορίζει η ηγεσία του Υπουργείου και το Εθνικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών. Περισσότερο για το πώς θα αναπτύσσω θα τα ανεβάσω στο διαδίκτυο, δεν θέλω να καταχρηστώ το χρόνο σας. Όσον αφορά τώρα τη δικτύωση, φαντάζομαι λοιπόν να υπάρχει μια καλά δομημένη δικτύωση των μονάδων οργάνων των τοπικών βιβλιοθηκών. Δηλαδή φαντάζομαι όλες τις δημόσιες βιβλιοθήκες μαζί με την Εθνική Βιβλιοθήκη ως ένα οργανικό σύνολο, ως έναν οργανισμό. Δημιουργείται λοιπόν το Δίκτυο Δημοσίων Βιβλιοθηκών, ενώ παράλληλα βέβαια πάντα μπορούν να αναπτυχθούν μικρά τοπικά διαλειτουργικά δίκτυα. Λοιπόν, δημιουργείται ένα κέντρο καταλογογράφησης, επαρκώς στελεχωμένο με εξειδικευμένο, έμπειρο και επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό, που γνωρίζει, παρακολουθεί τις παγκόσμιες βιβλιοθηκονομικές εξελίξεις και τις προσαρμόζει στις εθνικές μας ανάγκες και ιδιαιτερότητες, είναι σε διαρκή αμφίδρομη επικοινωνία με τις σχολές βιβλιοθηκονομίας, είναι υπεύθυνο για την πολιτική καταλογογράφησης και την υιοθέτηση προτύπων, εξασφαλίζοντας τη συμβατότητα συνεργασίας τόσο με τοπικούς εθνικούς όσο και με διεθνείς φορείς, έχει την πλήρη δημιουργία, υποστήριξη, διαχείριση και λειτουργία του ενιαίου εθνικού καταλόγου των δημοσίων βιβλιοθηκών, με την πλήρη συνεργασία και υποχρεωτική συμβολή των επιμέρους βιβλιοθηκών. Έχει την ευθύνη διαχείρισης της ψηφιακής συλλογής όλων των βιβλιοθηκών και την ένταξη του υλικού σε διεθνείς καταλόγους όπως την Europeana. Καθορίζει τα κριτήρια επιλογής και χαρακτηρισμού του υλικού ως κατάλληλο για ψηφιοποίηση, είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή του διαδανισμού μεταξύ των βιβλιοθηκών αυτού του οργανικού συνόλου,
καταρτίζει κοινό κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας για όλες τις δημόσιες βιβλιοθήκες, με περιθώρια συμπλήρωσης ή ελάχιστης μεταβολής όπου μπορεί να επιβάλλουν τοπικές ειδικές συνθήκες, μετά από αίτημα της Διοίκησης Τοπικής Βιβλιοθήκης, ο οποίος επικυρώνεται από το Τμήμα Βιβλιοθηκών του Υπουργείου, σχεδιάζει και οργανώνει σεμινάρια διαρκούς επιμόρφωσης των βιβλιοθηκών νόμων των δημοσίων βιβλιοθηκών, αλλά και διοργανώνει σχετικές εκδηλώσεις εθνικού χαρακτήρα, παραδείγματος χάρη συνέδρια, συμπόσια κλπ. Έδρα του κέντρου είναι η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, ενώ ο καθορισμός διάθεσης και πιθανής κοστολόγησης ανταποδοτικής κυρίως μορφής του υλικού εντύπου ή ψηφιοποιημένου των βιβλιοθηκών και πάσης φύσης υπηρεσιών τους είναι αρμοδιότητα της διοίκησης κάθε δημόσιας βιβλιοθήκης και όχι του κέντρου καταλογογράφησης. Δημιουργείται λοιπόν ένας και μοναδικός κατάλογος δημοσίων βιβλιοθηκών, ο Εθνικός Κατάλογος, όχι με τη μορφή των κατανεμημένων ή ενοποιημένων συλλογικών καταλόγων που γνωρίζουμε ως σήμερα. Βάση αυτού του ενιαίου καταλόγου είναι οι εγγραφές της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, που εμπλουτίζεται και ενημερώνεται από τις εγγραφές των υπολείπων δημοσίων, που δεν περιέχονται ήδη σε αυτόν, και στον οποίο επίσης εισάγονται και προστίθενται τοπικά στοιχεία των τεκμηρίων, με εκχώρηση δικαιωμάτων απομακρυσμένης και ορισμένης διαχείρισης του καταλόγου στους υπεύθυνους καταλογογράφους των τοπικών βιβλιοθηκών. Σε αυτόν τον κατάλογο συνδέεται άμεσα όλο το ψηφιοποιημένο υλικό τόσο της ΕΒΕ όσο και των υπολείπων δημοσίων βιβλιοθηκών. Έτσι, η καταλογογράφηση των τεκμηρίων γίνεται μία και μοναδική φορά από το κέντρο και επιτυγχάνεται τεράστιο όφελος σε εξοικονόμηση πόρων και απελευθέρωση ανθρώπινου δυναμικού για παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά υψηλής ποιότητας. Δημιουργείται το Αρχείο Μητρό Μελών των Δημοσίων Βιβλιοθηκών, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον Εθνικό Συλλογικό Κατάλογο. Εκδίδεται μία και μοναδική κάρτα μέλους επί του συνόλου των δημοσίων βιβλιοθηκών για κάθε Έλληνα πολίτη, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πανελλαδική ισχύ. Οι πολίτες, οι οργανισμοί, οι σύλλογοι, τα σχολεία, οι σχολικές και λοιπές βιβλιοθήκες εγγράφονται στο κοινό αρχείο μελών των δημοσίων βιβλιοθηκών με δήλωσή τους online ή διαζώσεις σε οποιαδήποτε δημόσια βιβλιοθήκη ανά την επικράτεια. Απολαμβάνουν όλα τα πλεονεκτήματα χρήσης των υπηρεσιών της κάθε βιβλιοθήκης, είτε με φυσική παρουσία σε οποιαδήποτε τοπική βιβλιοθήκη, είτε με χρήση του online καταλόγου και υποβολής αιτημάτων μέσα από το κέντρο καταλογογράφησης που μεταφέρει το αίτημα στην κάθε βιβλιοθήκη. Ολοκληρώνουν τη συναλλαγή τους, έτσι με αυτόν τον τρόπο, σε οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκονται στην Ελλάδα. Ειδικά οι εκπαιδευτικές κοινότητες και οι σχολικές βιβλιοθήκες, ακόμα και οι πιο απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα, με την υιοθέτηση της παραπάνω από πρακτικής, μπορούν να δανείζονται υλικό άμεσα, επιτρέποντας στις κινητές μονάδες να αναλαμβάνουν και άλλου τύπους δράσης και υπηρεσίες, κάνοντας ουσιαστική πολιτική διείσδυση τόσο στην εκπαίδευση όσο και στο κοινωνικό ιστό. Μπορούν να δανείζονται και ηλεκτρονικά βιβλία, e-books της αγοράς, αλλά απαλλαγμένων από τους περιορισμούς του λογισμικού, το DRM, το περιβόητο, αφού έχει προβλεφτεί με προώθηση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης ειδικά για τις βιβλιοθήκες, για να μπορούν οι χρήστες των βιβλιοθηκών να τα διανύμουν και να τα μοιράζονται ελεύθερα, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα με το έντυπο υλικό. Έτσι, οι βιβλιοθήκες μας είναι δυνατόν να εξυπηρετήσουν στο ακέραιο τον πολίτη, ενώ δημιουργείται και το κατάλληλο πλαίσιο για την ουσιαστική εφαρμογή του διαδανεισμού μεταξύ των βιβλιοθηκών. Και τα δύο, και ο Εθνικός Κατάλογος και το Μητρό Μελών Δημοσίων Βιβλιοθηκών, αποτελούν υποσυστήματα του ενός και μοναδικού λογισμικού ανοιχτού κώδικα σε web-based interface, που απελευθερώνει από την πρόσδεση σε κλειστά λογισμικά και λειτουργικά, εξασφαλίζοντας ασφάλεια, αξιοπιστία, σταθερότητα, ευελιξία, διαλειτουργικότητα και απεξάρτηση από κλειστά μορφότυπα αρχείων και πανάκριβες άδειες χρήσης λογισμικών. Οποιαδήποτε ολιγορία και μετάθεση του θέματος της υιοθέτησης λογισμικών ανοιχτού κώδικα από τις βιβλιοθήκες μας στο μέλλον θα είναι ολέθριο λάθος που θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά. Η κάθε δημόσια βιβλιοθήκη έτσι δεν χρειάζεται να έχει τοπικά εγκατεστημένο λογισμικό παρά μόνο για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των συλλογών τους, των πράξεων κυκλοφορίας του υλικού και της εξαγωγής στατιστικών στοιχείων. Ο δημόσιος online κατάλογος που θα διατίθεται μέσα σε αυτό το σύνολο το οργανικό, πρέπει να είναι ιδιαίτερα φιλικός προς τον τελικό χρήστη, εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, ενσωματώνοντας εργαλεία συμμετοχικού διαδικτύου Web2,
και καθιστώντας τελικά τον πολίτη και χρήστη των βιβλιοθηκών μας κοινωνό και συμμέτοχο στη δημιουργία και εξέλιξη των βιβλιοθηκών μας. Μόνο τότε θα έχει νόημα μετασχηματισμός των λαϊκών βιβλιοθηκών σε βιβλιοθήκης κοινού. Ένας όρος που όταν το πρωτοάκουσα μου ξένησε, αλλά όσο τον δούλευα μέσα στο μυαλό μου και παρατηρώντας το μετασχηματισμό των βιβλιοθηκών μας σήμερα, είναι πολύ εύστοχος. Τέλος, την ανάληψη τεχνικής υποστήριξης του δικτύου του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος πρέπει να την έχει εθνικός φορέας που εγγυάται και διασφαλίζει τη συνέχεια του συγκεκριμένου δικτύου και τη βιωσιμότητα του συνόλου του δημοσίου βιβλιοθηκών. Πιστεύω ότι είναι δυνατόν να υλοποιηθεί το παραπάνω μοντέλο οργάνωσης στις δημόσιες βιβλιοθήκες, απόλυτα συμβατό με τις ελληνικές ιδιαιτερότητες, σε εύλογο βέβαια βάθος χρόνου, που θα απαιτηθεί για την ολοκληρωμένη μελέτη και τη δημιουργία των σχετικών υποδομών, με απαραίτητη προϋπόθεση τη διατήρηση και εστίαση στον αρχικό μας στόχο. Είναι φανερό ότι τα τελευταία χρόνια, σε παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχει μια έντονη τάση αλλαγής του ρόλου των βιβλιοθηκών και μεγαλύτερη εμπλοκή τους στη διαβίου μάθηση μέσα από μη τυπικές ή άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης. Μάθηση, επαγγελματική κατάρτιση, αυτομόρφωση, εκπαίδευση ενηλίκων, ανάπτυξη δεξιοτήτων. Τέλος πάντων, πολλές τέτοιες έννοιες είναι από αυτές που βρίσκεται πλέον στην καθημερινή ατζέντα μας. Οι δημόσιες βιβλιοθήκες είναι όντως ιδανικοί και ικανοί φορείς για την εφαρμογή και επίτευξη των στόχων της διαβίου μάθησης. Κύριε Κεράστα, παρακαλώ συμπτώμα. Εντάξει, θα τελειώσω. Και θα μείνω στο τελευταίο σημείο, επειδή υπόθηκαν από πολλούς μέσα από ποιους τρόπους μπορούν οι βιβλιοθήκες να λειτουργήσουν, μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, ξέρω εγώ κτλ. Θα ήθελα λίγο να σταθώ περισσότερο στα τοπικά διαλειτουργικά δίκτυα που μπορούν να δημιουργηθούν και συνεργασίες που πρέπει να λάβουμε υπόψη με τους τοπικούς δημοτικούς φορείς και αρχές, την εκπαιδευτική κοινότητα, τους ιδιωτικούς φορείς, τα αρχεία, τα μουσεία κτλ. Και θα κλείσω πάρα πολύ σύντομα μία και πιστεύω απόλυτα ότι αν δεν υπάρξει σχεδιασμός και εφαρμογή δικτύωσης πρώτα ανά είδος κατηγορία βιβλιοθηκών, δηλαδή δημόσιες, δημοτικές, ακαδημαϊκές κτλ., ως ένα οργανικό σύνολο, οι ακαδημαϊκές το έχουν πετύχει σε έναν βαθμό, η δημιουργία του Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών δεν θα είναι εφικτή λόγω της ιδιόρθυμης κατάστασης λειτουργίας των διαφόρων κατηγοριών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα, που δεν επιτρέπει την πιστή μεταφορά πρακτικών και μοντέλων που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες, δεδομένου ότι έχουν τελείως διαφορετικό κοινωνικό και ιστορικό απόβαθρο.